Η καλεσμένη που έρχεται, πάω με την Όπιστεν, η καλεσμένη που έρχεται θα παίξει κιόλας εκτός της συνεντεύξεώς της με τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη ακουστικά. Α, θα γελάσουμε. Και μπάσκετ, να δούμε. Κυρίες και κύριοι, η γλυκύτατη Αγγελική Δαλιάνη. Ναι! Σε καλώς το κορίτσι μου το όμορφο. Καλώς την Αγγελική την όμορφη. Κάνετε. Τους ξέρεις όλους, δεν συστήνω κάποιον, τους γνωρίζεις όλους. Πέτρος δεν έχουμε γνωρίσει. Χαίρο πολύ. Πέτρος Κουσουλός, ο πολιτικός συντάκτης της εκπομπής. Δεν πειράζει που έχουμε πολιτικά θέματα, έχουμε πολιτικό συντάκτη. Τι εννοείς τώρα δεν έχουμε πολιτικά θέματα. Σε πειράζω. Παναγιώτης Μαρία Χριστίνα. Εντάξει. Τι κάνετε. Καλά είστε. Εδώ, εσύ πώς είσαι. Καλά. Πες μας κάτι στα τουρκικά. Πες μας κάτι στα τουρκικά. Τι θέλετε, έτσι μια απλή πρόταση ή πες μας καλό σας βρήκα. Εντάξει, δεν ξέρω όλα αυτά. Πες μας καλό μήνα. Καλημέρα. Καλημέρα το ξέρεις. Μέρα μπα, Ναταλία. Μέρα μπα, μέρα μπα. Λες κανονικά ή λες αρλούμπες. Όχι, κανονικά λέω. Μην νομίζεις τι ξέρω κι όλα. Λέω μια φράση, κάτσε να θυμηθώ μια πολύ. Συνήγιζε παιδί για να γκέτρουμ. Πώς? Ακούμαζε το λάσιν. Τι είναι αυτό τώρα. Αυτό να ξέρω γιατί. Δεν το κατάλαβες πάνω γιατί. Τι σημαίνει αυτό. Είναι σε μια φάση που λέω στο ΣΥΦΙ. Τέλος πάντων ότι έλα να περάσουμε ωραία, να ακούσουμε και μουσική και τέτοια. Είναι βουλευούκου σε αδεκουμάσει που έρχονται. Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, για να μην σας μπερδεύουμε, για όσους δεν κατάλαβαν, η Αγγελική Δαλιάνη, η πρωταγωνιστή στην παράσταση Πετάει στο Χιτήριο. Ξένο έργο, αλλά σε μια πολύ ωραία απόδοση του Γιώργου Βάλαρη και στη σκηνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη και υποδύεται μια τουρκάλα αεροσυνοδό, πολύ πεταχτούλα, πολύ έτσι, τσαχπινούλα, πολύ μεσασόλα, η οποία κανονικά είναι αραβωνιασμένη με τον Μάνο Ιωάννου, πλην όμως δεν τη χαλάει καθόλου και ο Μάνος Παπαγιάννης, έτσι που κάνει τον πολιτό του φίλο το Σύφη. Καθόλου δεν τη χαλάει. Τον οποίο μου και μια συμπάθεια και στην πραγματική ζωή, να πούμε. Όχι καλέ συμπάθειε. Δεν είναι τσακωμένοι. Καλέ, καλή παρέα. Απλά έχουν ένα παιδί μαζί. Σκοτωνόμαστε. Αλήθεια. Βέβαια, πρέπει να σα πω ότι στο τέλο του έργου, δεν θα σα το πω το τέλο του έργου, αλλά στο τέλο του έργου η τουρκάλα κάνει την ανατροπή. Διότι είναι αρβωνιασμένη με τον ένα, φλερτάρει με τον άλλο. Τι θα κάνει όμω στο τέλο, με ποιον από του δύο. Θα το πέρα το δείτε, γιατί εκεί είναι που λες, έλα ρε φίλε, κάνε μεγάλη ανατροπή. Αλήθεια, δεν το περίμενε. Η τουρκάλα παίρνει όλο το χαρτί. Δεν το περίμενε. Η τουρκάλα κάνει τη μεγάλη ανατροπή, δεν το περίμενε αυτό, όχι. Γιατί είσαι πιο λεπτεπίλεπτη από όλες, είσαι πιο... Την έχεις για θύμα γλυκούλα. Και τελικά την έχεις ότι είναι το θύμα της υπόθεσης και τελικά κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Και ότι την καημένη, ότι είσαι στο τέλος, αυτή δεν τη διαλέξανε. Ναι, ότι αυτή δεν τη διαλέξανε και τελικά αυτή που δεν τη διαλέξανε κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Mm. Λοιπόν, δεν είναι η Τζέσι Παπουτσί, να πούμε πια, στην καινούρια... στην καινούργια διανομή είναι η Σοφία Βογιατζάκη στο ρόλο της Τζέσις. Και η Μαρία Κορινθίου βεβαίως, η Βίκη Κάβουρα, που θα είναι κοντά μας την άλλη εβδομάδα. Μεγάλο Σάββατο. Κοντά μας η Βίκη Κάβουρα, Μάνος Ιωάννου και Μάνος Παπαγιάννης. Τέλεια. Πώς νιώθεις με δύο Μάνους? Α, είναι τέλεια. Τέλεια, ναι. Περνάμε ωραία. Είναι εύκολο να δουλεύεις με τον άνθρωπο? Όχι. Όχι. Τσακώνεστε. Γιατί? Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος... Είναι πάρα πολύ απρόβλεπτος και γενικά δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να δουλεύει κανένας μαζί του, όχι μόνο εγώ. Ο Παπαγιάννης λέμε τώρα. Γιατί και έχει μπλέξει και με τον άλλον τώρα, τον άλλο Μάνο. Και μας έχουν τρελάνει και οι δύο. Τι εννοείς, έχει μπλέξει, δηλαδή βγαίνουν κιόλας μαζί έξω? Μιλάμε για τη δουλειά. Επαγγελματικά. Μιλάμε για τη δουλειά. Αγρίωσε κατευθείαν. Μήπως σου διαφεύγει κάτι? Είναι... Στη σκηνή πάνω, απρόβλεπτοι και οι δύο, και υπάρχουν στιγμές που μπορεί να γελάσουμε κι εμείς περισσότερο από τον κόσμο. Αυτοσχεδιάζουν δηλαδή. Ναι, πολύ. Ναι. Δεν πάει το μυαλό σου δεν πάει. Τόσο πολύ. Δεν μπορώ να φανταστείς. Ξέρεις τι, η κάθε παράσταση είναι διαφορετική. Δηλαδή, Ναταλία, και τώρα να έρθεις, θα ακούσεις τουλάχιστον 10-15 πράγματα που δεν τα έχεις ακούσει την προηγούμενη παράσταση. Καινούρια. Το πιστεύω. Ούτως ή άλλως, ο ρόλος του Μάνου Παπαγιάννη είναι εξαιρετικά βανταδόρικος, έτσι κι αλλιώς. Κάνει έναν κριτικό, ο οποίος μιλάει και με ντοπιολαλιά κριτική. Και είναι σαρωτικός, είναι πληθωρικός, είναι πάρα πολύ, ρε παιδί μου, έτσι. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ο άντρας σου είναι τόσο αστείος και στη ζωή?
Γελάς μαζί. Κοίτα, ύφος που έχει πάρει. Ναι, ναι, γελάς μαζί. Περιμένω να δω που θα καταλήξει. Ήθελα να σου πω ότι είναι τόσο απολαυστικό να ζεις με το Μάνο Παπαγιάννη τελικά. Δηλαδή είναι... Όπως το πάρει κανείς. Ναι, όπως το πάρει. Για ένα διάστημα λες, α, ωραίο είναι. Ναι. Για δεκατόσα χρόνια. Κάποια στιγμή λες, λες ναι. Κουραστικό λίγο. 8 είσαστε τώρα μαζί, 8, όχι, 10. Είμαστε, κάτσε να μετρήσω, περιμένε. Όποτε, θα βάλει τα κλάματα μετρώντας, αυτό φοβάμαι. 14 κοντεύει, είστε 14. Ναι, πολλά. Κοντεύει. Μπράβο ρε παιδιά. Ναι, γι' αυτό πάλι λίγο. Στη σχολή γνωριστήκατε. Ναι. Στη σχολή. Ο Μάνος τελείωνε, εγώ ξεκινούσα. Εσύ είσαι δημοσιογράφος όμως. Ναι. Ναι, έκανα ταυτόχρονα και δραματική ναι, σχολή. Ναι. Αλλά δεν ήμασταν στις ίδιες σχολές, τυχαία στον δρόμο γνωριστήκαμε. Απλά έτυχε να σπουδάζουμε το ίδιο πράγμα. Τι είναι στον δρόμο. Στον δρόμο, στο δρόμο γνωριστήκαμε, τυχαία. Δηλαδή... Περπατούσατε. Πώς γίνεται. Μίλαγα εγώ με μια κοπέλα και σταμάτησε να της μιλήσει γιατί την ήξερε και έτσι. Ωραίο. Μια κοπέλα δεν την ήξερε, δεν έχω ξαναδεί από τότε. Αχ, ήταν το έκαψε το χαρτί. Ήταν για να κάνει τη δουλειά. Ήταν για το ρόλο τη κοπέλα αυτή ήταν απλά. Δηλαδή η μοίρα την διάλεξε απλά να κάνει το ρόλο τη και μετά δεν τη χρειαζόμασταν άλλο. Κατάλαβε. Έτσι, τέλειο. Ναι, ναι. Ήταν η κόλλα. Ναι, πολύ σωστό. Ναι, αυτό είναι. Εντάξει, όχι, είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί είναι απρόβλεπτο και στη ζωή. Κάποια στιγμή μπορεί να εκνευριστώ, αλλά στο τέλος γελάω, εντάξει. Από το πιτσιρίκι πώς είστε. Θα ρωτήσω κάτι, θα προτιμούσες να βαριέσαι όχι. Ή να εκνευρίζεσαι. Όχι. Αν έχεις να διαλέξεις. Εννοείται να εκνευρίζω. Εγώ εκνευρίζομαι συνέχεια. Αγγελική, εγώ τον έχω ρωτήσει τον εαυτό μου πάρα πολλές φορές στις σχέσεις που είχα κατά καιρούς. Και έχω ρωτήσει τον εαυτό μου, Ναταλία, προτιμάς να βαριέσαι ή να εκνευρίζεσαι. Και ο εαυτός μου έχει απαντήσει, προτιμώ να εκνευρίζομαι. Εγώ αυτό βέβαια, γιατί αυτό νομίζω. Σε κρατάει σε. Ναι. Και το βλέπουμε 14 χρόνια. Δεν νομίζω. Τον εκνευρισμό, βέβαια. Ξαρκάτε τον εκνευρισμό, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, δεν σου λέω ότι φεύγουν ναι. Και πιάτα και πια μαχαιροποιούν. Έχουν περάσει δύο πακέτα φαγούρα, παιδιά. 7 και 7 τα έχουν περάσει. Έτσι, για... έτσι λέει. Ναι, στα 7 γίνεται μια κρίση. Στα άλλα 7 άλλη κρίση, εσεί τώρα. Είμαστε στα άλλα 7. Ναι, στη δεύτερη φάση. Αγχώνομαι λίγο. Όχι, εντάξει. Α, το περάσαμε. Εντάξει. Να μην αγχώνεσαι. Πώς θέλω να μου περιγράψεις το Μάνος που όταν ρίξατε έναν καυγά, α πούμε, δεν έχει σημασία για ποιο λόγο, αν είναι σοβαρός ή της πλάκας. Τι κάνει για να. Εξομαλυνθεί. Ναι, να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Πούμε. Τι θα κάνει, θα σου πει ένα γλυκόλογο, θα το ρίξει στο χιούμορ, θα σου κάνει μια έκπληξη, θα σου φέρει ένα δώρο. Τι κάνει για να εξομαλυνθεί, αν θέλει. Αν θέλει. Αν δεν θέλει, θα κρατήσει μούτρα για ένα μήνα, τι θα κάνει. Όχι, αν θέλει, απλά κάνει υπομονή και δεν απαντάει. Και αυτό και να βρει περισσότερο τον άλλο. Κατάλαβα. Μας βλέπει τώρα. Νομίζω όχι, κοιμάται. Εντάξει, εντάξει. Τα λες σαν ενόχληση. Κοιμάται. Μεταξύ μας. Για πότε τα λέμε άνετα. Εάν δεν θέλει. Όχι, κάνει και βλακίες. Δεν απαντάει και κάνει βλακίες. Δηλαδή, ξέρεις, προσπαθείς να κάνεις μια σοβαρή κουβέντα και λέει άσχετα. Δηλαδή, χειροτερεύει το πράγμα αυτό. Αλλά άμα το συνηθίσει μετά από λίγο καιρό, λες κάποια στιγμή θα περάσει αυτό και θα γελάσουμε, θα γίνει σοβαρά η κουβέντα. Αυτό κάνει. Κοίτα, αν ευριάσει αυτός και δεν θέλει, κάνει τα πάντα να αποδείξει ότι έχει δίκιο. Δεν έχει ποτέ άδικο. Αυτό πρέπει να δεν παραδέχεται, δηλαδή όταν έχει, δεν το παραδέχεται. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Άδικο. Δεν έχει ποτέ άδικο. Έχει μόνο άλλο. Άλλος. Βέβαια. Τι ζώδιο είναι και είναι τόσο. Είναι το ξώτη. Εσύ. Μα είναι καλή το ξώτη. Καταλαβαίνεις ότι ένας τοξότης και ένας λέων που έφυγε η Σμάρο, όχι τίποτα άλλο. Τοξότης και λέων έχουμε να κάνουμε με δύο ζώδια της φωτιάς, τα οποία παλεύουν για την κυριαρχία ταιριάζουνε. Τώρα. Ταιριάζουν, αλλά είναι και. Φωτιά με φωτιά. Όπως λέει και ένας φίλος μου, έχεις εσύ τη γνώμη σου και έχω και εγώ τη σωστή. Αυτή είναι. Αυτό είναι. Ότι ο Μάνος πιστεύει ότι εσύ έχεις τη γνώμη σου, απλά εκείνος έχει τη σωστή. Σέβεται τη γνώμη σου, απλά εκείνος έχει δίκιο. Δημοκρατικά και ωραία. Έχει πάντα δίκιο. Δεν ξέρω αν σέβεται τη δικιά μου γνώμη. Το μεγάλωμα της κόρης σας, της Λιδίας, είναι λόγος για να τσακωθείτε. Μπα, όχι. Όχι. Έχετε δηλαδή κοινή γνώμη, σε αυτό κοινό τρόπο που τη μεγαλώνετε. Πόσο χρόνο είναι τώρα? 8. 8. 3 Μαΐου θα γίνει 8 ακριβώς. Σε ποιον από τους δύο μοιάζει περισσότερο, στο χαρακτήρα εννοώ, όχι εμφανισιακά, δεν με νοιάζει να το έρθει. Αχ, στο χαρακτήρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, έχει ένα δικό του χαρακτήρα.
Προσπαθώ να βρω στοιχεία και εμφανισιακά και στο χαρακτήρα δικά μου. Δεν πολύ βρίσκω. Mm-hmm. Δυσκολεύομαι. Ναι. Σαν να μην το έχω γεννήσει εγώ αυτό. Είναι Ταύρος, ναι. Είναι Ταύρος, ναι. Δεν την έχει κακομάθει ο μπαμπάς γενικά. Έχει αδυναμία στον μπαμπά. Αυτό και να παίρνει και στοιχεία από εκείνον. Γιατί ξέρεις, όποιος κακομαθαίνει είναι και λίγο. Μπα, δεν ξέρω, έτσι λένε, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει ένα δικό της χαρακτήρα. Τελείως. Προσπαθώ να βρω πράγματα που μπορεί να μοιάζει σε μένα. Μεγαλώνοντας θα δούμε νομίζω στο χαρακτήρα, δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα. Σας εμφανισιακά ψάχνει, είναι σας και ψάχνει, σας παίρνει τηλέφωνα. Άμα λείπεις. Η άλλη τον πόνο της. Ναι. Να κάνουμε ένα γκάλο. Έχει έρθει να δει την παράσταση, ναι. Την έχει δει. Ναι. Γέλασε που είδε και τους δύο γονείς μαζί σε τόσο αστείους ρόλους κιόλας. Ναι. Γέλασε. Ναι. Της άρεσε. Της λέγαμε μετά, γενικά έχει πολύ σωστό κριτήριο η μικρή. Mm. Και τη ρωτούσαμε συγκεκριμένα. Πες πού γέλασες ακριβώς. Εδώ μεταξύ, όταν ήταν από κάτω η Λιδία, που εντάξει δεν ήταν μια φορά, είναι 2-3 φορές, αλλά στην αρχή ο Μάνος έπαιζε τη Λιδία. Αποκλειστικά. Ναι, δηλαδή η ατάκα του και κοίταζε, δηλαδή άμα γελάσει είναι ότι την κρατάμε. Την κρατάμε γιατί είναι καλή. Δεν παίζει ρόλο ότι κάνετε υπόλοιπο θέατρο, υπόλοιποι θεατές. Η επόμενη ατάκα, τάκ, α, ωραία. Άμα δηλαδή τη δει έτσι, οχ, αγχώνεται. Ναι. Όχι, τη αρέσει πολύ. Της αρέσει είναι πολύ. Κοριτσάκι του μπαμπά τη περισσότερο, νιώθεις. Όχι, δεν θα το έλεγα. Όχι, είναι και τον δύο. Ξέρεις τι γίνεται. Πάντα τα κορίτσια είναι πιο δεμένα με τον μπαμπά. Και εγώ είμαι πιο δεμένη με τον μπαμπά μου. Η σχέση με τη μαμά είναι άλλη. Με μένα, επειδή κάνει τα περισσότερα πράγματα, δεν θα έλεγα ότι δεν είναι δεμένη μαζί μου. Πάμε σινεμά, πάμε βόλτες, την παίρνω παντού μαζί μου. Και εδώ θα μπορούσα να την είχα φέρει, ας πούμε, τώρα. Αλλά ήθελε να παίξει με κάτι παιχνίδια και μου λέει: μαμά, πήγαινε. Κάθομαι εγώ μόνη μου, δεν έχω θέμα. Και κάθισε. Ορίστε, προσωπικότητα. Αλλά το παπά της το βλέπει πιο λίγο. Όταν θα το δει, λιγότερες ώρες δηλαδή, είναι κολλημένη πάνω του. Για να του κάνει και αυτό να το χατί. Ναι, λογικό. Είναι ένα παιδί που προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Μπράβο. Εντάξει, με σένα ήμουν αρκετές ώρες, τώρα μην έχεις παράπονο. Να κρατήσω λίγο τις ισορροπίες. Έχει εκδηλώσει καθόλου η κόρη σας μελλοντικά όνειρα με τι θα θέλει να ασχοληθεί, αν έχει να κάνει, ξέρω, αν θέλει να ακολουθήσει τα βήματά σας ή κάτι τέτοιο? Είναι πολύ. Ναι, μωρέ, αλλά δεν είναι κάτι που μπορείς να το πάρεις αυτήν την ηλικία στα σοβαρά. Τι λέει, ας πούμε, τι. Κοίτα, παλιότερα έλεγε κάτι σε μπαλαρίνα επειδή πήγαινε μπαλέτο. Τώρα, ναι, λέει ηθοποιός, αλλά δεν νομίζω ότι λέει ηθοποιός επειδή είμαι εγώ και ο μπαμπάς της. Θα την ενθάρρυνες εσύ να σχολείς. Είναι και ο δάσκαλός της. Είναι ηθοποιός και δάσκαλος ο δάσκαλός της. Ξέρεις τι, θα νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ηθοποιοί. Ναι. Είναι το κανονικό του. Και νομίζω ότι θέλει από το δάσκαλό του για μένα. Αχ, τα παιδιά. Μήπως μπορώ να γίνω και δάσκαλα και ηθοποιός, δεν ξέρω. Το ηθοποιός το έχει σίγουρο πάντως, να ξέρεις. Θα νομίζω ότι το κανονικό είναι όπως ο δικός μου γιος ο φίλος. Μου λέει, τι γυρεύει αυτή η φίλη σου που πάτε εκεί και χάνεις τα Σαββατοκύριακα με τον μπαμπά του Μάξ, τον μπαμπά του Αντρέα και την ονά μου. Για το Star Academy. Α, ο μπαμπάς του Μάξ είναι ο Πέτρος. Βεβαίως, αυτές λένε. Κάνουν να μου λέει με τη φίλη σου εκεί, μου λέει. Νομίζουν ότι όλοι είναι, γράφουν σε περιοδικά, όλοι νομίζουν αυτό, ότι είναι τα παιδιά. Φαντάσου πόσο μάλλον εσάς που... Θα ήθελες να την δεις το ποιό. Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που το έχω σκεφτεί. Μια χαρά θα ήταν. Δεν με χαλάει. Ξέρεις τι, εγώ θα ήθελα να... Να έχει την συνειδητότητα όταν θα φτάσει στην ηλικία που πολλά παιδιά, δηλαδή στα 17-18, ακόμα δεν έχουν αποφασίσει και δεν μπορούν να καταλάβουν τι μπορεί να είναι αυτό που τους αρέσει. Εγώ θα ήθελα σε αυτήν την ηλικία να είναι σίγουρη για αυτό που θέλει να κάνει και γενικά η επιλογή, αυτό που θα επιλέξει, να είναι κάτι που θα το αγαπάει. Σωστά. Δηλαδή θέλω. Έχω ακούσει που λένε ότι αν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν χρειάζεται να δουλέψεις ποτέ. Ναι. Εάν κάνει μια τέτοια επιλογή, ό,τι και να είναι, εγώ θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτήν. Λογικό αυτό. Είναι αυτό που λες. Ναι. Λογικό ναι. Είναι αυτό που λες. Τώρα, αν η επιλογή της είναι να ασχοληθεί με την υποκριτική, εντάξει. Θέλεις να την καμαρώσεις. Θα έχει μια βοήθεια, γιατί ξέρουμε και 5-10 πράγματα, βρε αδερφέ, σε σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκινούσα εγώ, ας πούμε, ο μπαμπάς της. Αλλά. Θα δείξει, εντάξει. Στην παράσταση συνεχίζεται μέχρι το... Δηλαδή σταματάτε για Πάσχα, μια εβδομάδα, συνεχίζεται... Σερί. Όλο το καλοκαίρι, έτσι. Ναι, σταματάμε στις 9 Απριλίου. Θα κάνουμε μια διακοπή για 2 εβδομαδούλες και μετά συνεχίζουμε μέχρι τέλος Μάη.
άλλη μια διακοπή για μια εβδομάδα έτσι λίγο για να μεταφερθεί το σκηνικό από το κλειστό θέατρο το χιτήριο. Στο Summer χιτήριο. Στο Summer χιτήριο στην Αυλή που είναι πάρα 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 πολύ ωραία. Στον ίδιο χώρο εκεί έτσι. Στον ίδιο χώρο και θα παίξουμε σερί όλο το καλοκαίρι. Μπράβο. Και πραγματικά νομίζω ότι την καλοκαιρινή την περιμένω με μεγαλύτερη αγωνία γιατί μου αρέσει και ο χώρος πολύ. Είναι σαν θερινό σινεμά. Ναι, είναι πολύ ωραίος χώρος. Είχα δει πέρυσι το καλοκαίρι παράσταση ναι. εκεί. Είχα τρελαθεί, δεν είχα ξαναπάει να δω το καλοκαίρι εκεί. Και είναι σαν να βλέπετε, παίρνεις τη βυρίτσα σου, χαλαρά. Βλέπεις και απολαμβάνεις. Ναι. Και απολαμβάνεις. Mm. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να. Α, έχουμε μείνει στο κόρμα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να παίζουμε, θέλω να αρχίσετε να τηλεφωνείτε. Δώστε μου τα τηλέφωνα, αγάπες του τηλεφωνικού κέντρου τη εκπομπή. Να βγουν τηλεθεατές. Να βγουν τηλεθεατές. Βέβαια, να βγάλουμε δύο τηλεθεατές. 2-11-2-12-22-87. Θέλουμε δύο τηλεθεατές για να παίξουν. Ο ένας θα παίξει ποντάροντας τον Παναγιώτη. Η μία. Ο άλλος ή η άλλη θα παίξει ποντάροντας την Αγγελική. Τα παιδιά θα παίξουν ακουστικά, δηλαδή θα φορέσει τα ακουστικά. Ναι. Και θα διαβάζετε ο ένας στα χείλη του άλλου ποιος θα βρει τις περισσότερες λέξεις χωρίς να ακούει. Χιλανάγνωση, το καλύτερό μου. Μάλιστα. Ναι. Είναι εκπαιδευμένος δηλαδή. Θα σας δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ρολόι, δώρο, σήμερα δίνουμε μπιζού. Αυτό το πολύ ωραίο ρολόι λοιπόν θα γίνει δικό σας, αρκεί να ποντάρετε στο σωστό παίκτη. Να πάρουμε θέσεις. Θα είναι ο Παναγιώτης ή θα είναι η Αγγελική. Θα είναι η Αγγελική ή, ή θα είναι ο Παναγιώτης. Ποιος είναι καλύτερος στο lip reading. Για να δούμε σε λίγο. Παίζουμε κατευθείαν. Φύγαμε. Ναι. Πάμε. Έλα, Αγγελική, έλα. Παίζουμε. Πάμε. Έλα από εδώ. Έλα. Λοιπόν, έχω εγώ τις λέξεις. Τις λέξεις που έχει η Αγγελική, τις έχεις εσύ. Τις έχω εγώ. Ωραία, ωραία. Κάθισε. Εγώ εδώ. Έλα. Εγώ θα αναλάβω να φτιάξω και τη μουσικουλίτσα. Έχετε ένα λεπτό καιρό στη διάθεσή σας. Ωραία, τι κάνω. Την εβάνω δυνατά. Θα ξεκινήσεις να διαβάζεις. Ναι. Ξεκινήσεις να διαβάζεις, γιατί έχω εγώ τις λέξεις. Έλα. Βάζεις τα ακουστικά. Απόλαψε. Πες μου να ακούς μουσικούλα. Δυνατούλικα. Έλα. Τέλεια, αυτό ήθελα από σένα. Πού είναι. Λοιπόν, πότε ξεκινάει το λεπτό μου. Μισό. Θα μιλήσω με τον τηλεθεατή. Κάτσε εσύ. Λοιπόν, μιλάω. Έχω. Καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Μια χαρά. Μπράβο σας, είστε ο κύριος? Κώστας. Γεια σας κύριε Κώστα, τηλεφωνείτε από ποιο μέρος? Έλα. Τηλεφωνώ από Σπύρο. Από το Σπύρο το σπίτι? Σκύρο. Σκύρο τηλεφωνείτε? Παίζω με τον Παναγιώτη. Η Σκύρος ναι, πάντα με αγαπούσε, σήμερα το επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά. Περίμενε μισό λεπτό. Τηλεφωνείτε από τη Σκύρο. Τηλεφωνώ από Σκύρο και παίζω με τον Παναγιώτη. Πολύ ωραία. Είσαστε των συνοπτικών διαδικασιών, θα το σεβαστώ αυτό. Θέλω να σας χαρακτήρα για την εκπομπή σας, να είστε καλά, σας παρακολουθούμε. Ας πούμε ότι τα είπαμε όλα αυτά. Τηλεφωνεί λοιπόν από Σκύρο και θέλει τον Παναγιώτη. Ναι, κύριε Κώστα, κατάλαβα. Πάμε στην άλλη γραμμή. Εγώ δεν έχω. Όλγα, γράψε Σκύρος παρακύρος Παναγιώτης. Γράψτε όλα αυτά, σε παρακαλώ, σε μια κάρτα. Επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Bonjour, τι κάνετε, madame, που λέει και η Ανίτα. Bonjour, madame. Σε εσάς μιλάμε, madame. Έτσι θα λέγει. Κυρία μου, γεια σας, τι κάνετε. Το κλείσε. Θύχτηκε, γιατί την είπες bonjour, madame, σου λέει που πήρα στην Γαλλία. Δεν έφρισα, bonjour, γλυκά. Σου λέει πήρα στον πύργο του Άιφελ, θα μου έρθει το κινητό που κόστα ειδών. Στην Ανίτα δεν το κλείνω όταν λέει bonjour. Σου λέει Παρίσι πήρα. Δώστε μου την άλλη γραμμούλα. Και γράφει ο τες. Λοιπόν, κάνει η κυρία που πήρε που θα πάρει τώρα παίζει με την Αγγελική, ο κύριος Παναγιώτης από τη Σκύρο παίζει με τον Κώστα. Με τον κύριο Κώστα από τη. Ναι, μάλλον ο κύριος Κώστας παίζει με τον Παναγιώτη. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να παίζουμε τότε. Φιλιό. Α, να μην την πάρουμε ακόμα. Εντάξει. Να ξεκινούσαμε να κοιμόταν και να δούλευε η τύχη της. Ωραία, λοιπόν, Αγγελική, σου βάζω μουσικούλα. Ναι, για βάλε. Ό,τι άκουσες, άκουσες. Ξεκινάμε. Δυνατά, καλά, ωραία, είσαι. Καλά είναι, ναι. Ξύστρα. Ένα. Αξιολόγηση. Αξιολόγηση. Mm. Α, είναι καλή. Βατραχοπέδιλα. Βατραχοπέδιλα. Α, είναι πολύ καλή. Έγκαυμα. Ε? Έγκαυμα. Έλαβα. Έγκαυμα. Έλαβα. Έγκαυμα. Μα. Έμα. Έγκαυμα. Έμα. Έγκαυμα. Άλλο. Έλα. Σπετσοφάει. Πώς? Σπετσοφάει. Φάει. Σπετσοφάει. Φάει. Σπετσοφάει.
Σπετσοφάι. Σπετσοφάι. Πέτσο. Σπετσοφάι. Σπετσοφάι, ναι! Σφυρίχτρα. Πώς? Σφυρίχτρα. Φρίχτ. Σφυρίχτρα. Φρίχτ. Σφυρίχτρα. Φρίχτρα. Σφυρίχτρα. Τι καλή. Ομπρέλα. Ομπρέλα. Ο. Ομπρέλα. Έλα. Ομπρέλα. Ο έλα. Έλα. Ομπρέλα. Τέλος! Τέλος χρόνου. Βρήκε. Σύστα, αξιολόγηση, έκαμπνα. Έλα, μία το τελευταίο. Ωραία. Τώρα εσύ μου λες. Α, τελειώσαμε. Λοιπόν, πώς βρήκε η Αγγελική. Βρήκε τέσσερις. Βρήκε τέσσερις. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ας το καλό. Τέσσερις λέξεις βρήκε. Βγάλε τα ακουστικά σου. Βάλε τα άλλα ακουστικά σου. Εσύ έχεις τις άλλες λέξεις ή θα τις πω εγώ. Ε. Εγώ. Όχι. Τις ξέρεις όλες τις λέξεις εσύ. Όχι, εγώ είχα τις δικές μου. Α. Εγώ έγινα να τη σου λέω. Είχα και εγώ κάτι λέξει. Από αλλά εδώ θα... και κάτω. Έλα, ναι. Το έχει από όχι. Εδώ και κάτω. Αυτά μου τα είπε εμένα. Όχι, από... αυτά δεν στα είπε. Αγωνία. Μου είπε σφυρίχτρα, μου είπε ομπρέλα. Δεν έχω λέξει. Έλα, έχω. Έχει εσύ. Έλα, ναι. Πού τι έχει. Να το πω. Ωραία. Ναι. Ξέρω ποιε είναι. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα. Να μιλήσω. Ναι. Κυρία Αθηνά, μας ακούτε, καλημέρα. Κυρία Αθηνά. Κυρία Αθηνά, καλημέρα κυρία Αθηνά. Δεν είναι ωραία. Πάμε, παίζε. Πες με. Ναι, ναι. Πες με. Αντιλιακό. Αντίδοτο. Αντιλιακό. Αντίριο. Αντιλιακό. Αντιλιακό. Καλά, δεν το έχει δυνατά. Δεν έχω βάλα, έχω πάρτα. Μνημόνιο. Μνημόσυνο. Μνημόνιο. Μνημό. Μνημόνιο. Παντόφλες. Παντόφλας. Παντόφλες. Έλα, δεν ξέρω δυνατά. Έλα, έλα. Σπαλιάρα. Καλεμίλα σαν άνθρωπος. Σπαλιάρα. Σπαλιάρας. Σπαλιάρα. Σπαλιάρα. Ναι. Έλα. Οδοντόπαστα. 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 Ναι. Παξιμάδι. Παξιμάδι. Σημάδι. Σημάδι. Παξιμάδι. 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 Ναι. Αχ, θα με κερδίσει. Έλα, παπαρδέλες. Παπαρδέλες. Παπάς. Δέλες. Παπαρδέλες. Παπαρδέλες. Ναι. Τέλος χρόνου. Τελειώσαμε. Τα βρήκε όλα. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Συγγνώμη, τα κυρία Αθηνά. Συγχαρητήρια, κερδίσαμε. Συγγνώμη στο. Ποιο κέρδισα? Ο κύριο Κώστας από τη Σκύρο. Κυρία Αθηνά, δεν σα βρήκαμε έτσι κι αλλιώ στο τηλέφωνο. Δεν σα είχαμε στη γραμμή ούτω ή άλλω. Πάμε από εδώ. Πάμε, σηκωθείτε. Γι' αυτό κέρδισα. Μα άρεσε. Σα άρεσε. Είμαστε. Καλά, δεν φταίμε όμω κι εμεί. Έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει. Ναι, όχι, κανεί δεν φταίει. Αφού όλη τη βδομάδα έκανε προπόνηση καλέ αυτό. Κανεί δεν φταίει. Χωρί αυτό, χωρί το ένα, χωρί το άλλο και με το αυτό και με το εκείνο και με το άλλο. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον κύριο Κώστα από τη Σκύρο με τα ωραία τα λογάκια τη Σκύρου, ο οποίο πόνταρε στον Παναγιώτη και κέρδισε αυτό το πολύ ωραίο ρολόι. Μπραβίσιμο. Κύριε Κώστα, να είστε καλά. Πάτε τι επιλογέ να κάνετε τη ζωή σα σοφέ. Σοφέ, κύριε Κώστα. Σοφέ. Το θαυμάζετε. Άρα λοιπόν, εσύ δεν έχει διακοπέ φέτο. Όχι. Εντάξει, ελπίζουμε να μας αφήσει η Βάσια Επαναγωπούλου. Δεν θα σας αφήσει η παραγωγός μας καμιά εβδομάδα. Τον Αύγουστο. Τη Βάσια δεν θα σας αφήσει. Τίποτα. Οπότε προετοιμάσου ψυχολογικά. Δευτερότριτα μόνο και ίσως το 15 Αύγουστο μια εβδομάδα, αν τη μιλήσω εγώ. Κάνε κάτι. Γι' αυτό λέω για το 15 Αύγουστο μια εβδομάδα. Δεν ζήτησα κάτι άλλο. Αν κάνω ένα τηλεφωνάκι. Αν κάνω ένα τηλεφώνημα, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κάνε κάτι. Θα το κάνω για τη Λιδία. Έτσι, έτσι. Θα το κάνω για τη Λιδία. Ναι, μου, να πάμε διακοπές φέτος. Εντάξει, θα πάμε τώρα το Πάσχα. Πού θα πάτε, ξέρεις όλοι. Πού θα ξεπασχαλιάσετε. Θα πάμε Αμερική. Ένα-ένα μας. Και με τη μικρή, έτσι. Για διακοπές. Ό,τι ωραία. Δεν έχω πάει πρώτη φορά και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Σαν μικρό παιδάκι. Δεν το λέω σε όλο τον κόσμο. Ενθουσιασμένη. Θα πάρετε και το παιδί μαζί βεβαίω. Εννοείται. Και θα πάτε και μια Disneyland. Όχι, δεν θα πάμε. Έχουμε πάει με τη μικρή. Ναι, στη Euro Disney. Όχι, τώρα θα είμαστε Νέα Υόρκη μόνο. Μαχάτερ. Έχει τόσα πολλά να δει. Οπότε εντάξει, μα φτάνουν οι μέρε. Πολύ ωραία, το ευχαριστώ. Μια εβδομάδα θα τρέχετε να τα προλάβετε όλα. Ναι, όχι, ρε, θα είναι. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, Αγγελική μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και πολλή επιτυχία στο Πετάει Πετάει. Ευχαριστούμε πολύ. Είσαστε Πέμπτες με Κυριακές, αν δεν κάνω λάθος. Πέμπτη με Κυριακή, ναι. Πέμπτη. Μέχρι τις 9 Απριλίου τώρα και μετά το Πάσχα από τις 22 Απριλίου μέχρι τέλος Μαΐου. Και όλο το καλοκαίρι. Μία παράσταση πάρα πολύ χαριτωμένη με την οποία θα διασκεδάσετε πάρα πολύ και θα γελάσετε πάρα πολύ πραγματικά και με πολύ καλούς τοπιούς και πολύ ωραίο κείμενο και πολύ ωραία σκηνοθετημένη. Πετάει, πετάει στο θέατρο Χιτήριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αγγελική. Φιλιά στο Μάνο, φιλιά στη Λιδία. Ευχαριστώ και εγώ. Και καλή παράσταση το βράδυ να έχετε.